Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι της Let's Start. Είμαι η Ελένη και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εφέ όπως αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο κινητό μου. Θα δούμε δηλαδή πώς να καταγράψουμε την κίνηση ενός στοιχείου και να την εφαρμόσουμε την ίδια κίνηση σε κάποιο άλλο, όπως παραδείγματο χάρη σε ένα κείμενο ή σε μια εικόνα. Και όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο DaVinci Resolve. Πάμε να το δούμε! Έχω ανοίξει λοιπόν το DaVinci Resolve και έχω εισάγει ένα βίντεο για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Αρχικά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο κλιπ είναι να βάλουμε ένα κείμενο να ακολουθάει την κίνηση του αμαξιού που βλέπουμε στο βίντεο. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει αρχικά να μεταβούμε στο Fusion Page από εδώ κάτω. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε μέσα στο Fusion Page είναι να ανοίξουμε την εργαλειοθήκη μας με το Shift και το Spacebar από το πληκτρολογιό μας και να πληκτρολογήσουμε το εργαλείο Tracker να το επιλέξουμε και να βάλουμε αυτό το εργαλείο ανάμεσα στο Media In και στο Media Out με πατημένο συνεχόμενα το Shift από το πληκτρολογιό μας ώστε να μπει εδώ πέρα ενδιάμεσα. Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου θα καταγράψουμε την κίνηση που κάνει το αυτοκίνητο μέσα σε αυτό το κλιπ. Έχοντας λοιπόν τον Convo Tracker επιλεγμένο, παρατηρούμε στο Preview Window ότι εμφανίζονται δύο ορθογόνια. Το μέσα ορθογόνιο θα πρέπει να το τοποθετήσω στο σημείο που θέλω να ακολουθεί για να δημιουργήσει την κίνηση. Προτείνω να βρούμε ένα σημείο όπου θα υπάρχει κάποια έντονη αντίθεση σχετικά με τα τριγύρω στοιχεία, έτσι ώστε να μην μπερδευτεί ο tracker και χάσει το σημείο που θα πρέπει να ακολουθήσει. Ας το βάλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ πέρα, στα μπαλόνια. Εάν παρατηρήσατε προηγουμένως, για να κάνω αυτή την κίνηση και να φέρω το ορθογώνιο εδώ πέρα, το έπιασα από αυτό το σημείο, από αυτό το τετραγωνάκι πάνω αριστερά. Μόνο από εδώ μπορώ να το μετακινώ τριγύρω. Άμα το πιάσω από οποιοδήποτε άλλο σημείο, δεν μετακινείται. Α το τοποθετήσω ακριβώ πάνω στο κόκκινο εδώ πέρα. Και να προσθέσω εδώ ότι ιδιαίτερη προσοχή θέλει να επιλέξουμε κάποιο σημείο το οποίο θα είναι πάντοτε ορατό στην οθόνη. Το δεύτερο τώρα ορθογώνιο καθορίζει την περιοχή στην οποία θα ψάχνει για την κίνηση του σημείου που έχουμε επιλέξει. Και τώρα αφού έχω επιλέξει το σημείο μου, θα πάω από τον Inspector του Tracker και θα πατήσω το Track Forward, που είναι αυτό εδώ πέρα το κουμπί. Βλέπουμε ότι το Track έχει ολοκληρωθεί, πατάμε OK. Επειδή όμως όταν πάτησα το Track Forward το playhead βρισκόταν εδώ πέρα, που είναι προς το τέλος του κλιπ, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το tracking από αυτό το σημείο και μετά μόνο. Τώρα, αν πάω στο σημείο αυτό από το οποίο είχα ξεκινήσει το tracking και πατήσω αυτή τη φορά το track reverse, θα γίνει το αντίστοιχο προς τα πίσω αυτή τη φορά. Και τώρα, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του tracking, βλέπετε εδώ πέρα ότι μα έχει σχεδιάσει μια πράσινη γραμμή στο preview window, η οποία είναι η διαδρομή τη κίνηση από το αντικείμενο το οποίο έχουμε ορίσει να κάνει track, δηλαδή τα μπαλόνια στην προκειμένη. Ωραία, και αφού έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μα βήμα, το να καταγράψουμε δηλαδή την κίνηση ενό αντικειμένου, πάμε στο επόμενο που είναι να προσθέσουμε ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ακολουθάει αυτή την κίνηση. Ας βάλουμε τώρα ένα κείμενο θα επιλέξω από εδώ πέρα από τα εργαλεία μου τον κόμβο Text και θα το συνδέσω επάνω στην είσοδο του Tracker. Τώρα από τον Inspector του Text θα πάω και θα γράψω εδώ πέρα στο Text Box το κείμενο που θέλω να εμφανίζεται. Ας γράψουμε για παράδειγμα Let's Study. Παρατηρούμε εδώ πέρα στο Preview Window ότι δεν εμφανίζεται κάποιο κείμενο, παρόλο που το έχουμε γράψει εδώ πέρα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Άμα πάμε τώρα και επιλέξουμε τον Tracker από εδώ πάνω, από την επιλογή Operation, πρέπει να βάλουμε την επιλογή Match Move. Και τώρα βλέπουμε ότι εμφανίζεται. Και τώρα ας επιλέξουμε το κείμενο και ας το μετακινήσουμε στο σημείο στο οποίο θα θέλουμε ιδανικά να βρίσκεται. Ας πούμε κάπου εδώ πέρα, για παράδειγμα. Και ας το μικρύνουμε και λίγο από εδώ πέρα, από το Size. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε όπως εμείς θέλουμε. Ας δούμε λίγο τώρα τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Ας πατήσω το Play. Βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα αρκετά ικανοποιητικό tracking των γραμμάτων αυτών πάνω στα μπαλόνια. Εάν παρατηρήσουμε όμως λίγο καλύτερα θα δούμε ότι η κίνηση από το κείμενο δεν είναι αρκετά ομαλή. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε πάρει τη διαδρομή κίνησης από τα μπαλόνια του συγκεκριμένου βίντεο, τα οποία δεν έχουν σταθερή κίνηση και μπορεί να επηρεάζονται από τον αέρα. Γι' αυτό και το Let's Study παίρνει ακριβώς την ίδια κίνηση. Πάμε τώρα να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε ένα πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα επιλέγοντα ίσω κάποιο άλλο σημείο πάνω από το αντικείμενό μα που κινείται. Για να το κάνουμε αυτό, α σβήσουμε τον tracker που είχαμε χρησιμοποιήσει και α βάλουμε ένα καινούριο πάλι με shift και spacebar. Μα το βγάζει και εδώ πέρα γιατί το χρησιμοποιήσαμε πριν. Και με shift πατημένο όπω και πριν το εφαρμόζουμε ξανά εδώ πέρα. Αυτή τη φορά θα πάρουμε το ορθογόνιό μας και θα το βάλουμε πάνω σε κάτι που είναι πιο σταθερό πάνω στο αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στον καθρέφτη του αυτοκίνητου. Ας μικρύνω και λίγο το εξωτερικό ορθογώνιο. Και τώρα από εδώ που βρισκόμαστε θα πατήσουμε το track forward. Και πάμε πάλι πίσω στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε το tracking και πατάμε τώρα το track reverse. Και βλέπουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του tracking. Πάμε τώρα στην επιλογή Operation και βάζουμε από εδώ πέρα το Match Move. Και έχουμε και το κείμενό μας. Και πάμε πίσω στο Edit Page για να δούμε το αποτέλεσμά μας. Και ας πατήσουμε το Play. Βλέπουμε ότι έχουμε πετύχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Η κίνηση δηλαδή του κειμένου πάνω από το αυτοκίνητο είναι αρκετά πιο ομαλή, καθώς έχουμε πάρει ένα πολύ πιο σταθερό σημείο αυτή τη φορά για να κάνουμε track. Έστω τώρα ότι εκτός από το κείμενο Let's Study θέλουμε να προσθέσουμε και το logo της Let's Study στο βίντεό μας, το οποίο θα θέλουμε φυσικά να κάνει την ίδια κίνηση. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μεταφερόμαστε και πάλι στο Fusion Page και από το Media Pool εδώ πάνω αριστερά που σε μένα, αυτή τη στιγμή είναι ήδη ανοιχτό. Άμα δεν ήταν, θα μπορούσατε να το ανοίξετε από εδώ πέρα. Βλέπουμε όλα τα αρχεία που έχουμε φορτώσει στο συγκεκριμένο project. Έχω ήδη φορτώσει το logo που θα χρησιμοποιήσω σε μορφή εικόνα PNG. Το παίρνω λοιπόν και το ρίχνω μέσα στην περιοχή των κόμβων. Και αυτό μετά το resolve με το μετατρέπει σε media in 2. Τώρα, επόμενο βήμα είναι να συνδέσω τον κόμβο media in 2 επάνω στον tracker. Άμα πάρω την έξοδό του και τη συνδέσω επάνω στον tracker, βλέπουμε ότι το συνδέει, αλλά αποσυνδέει τον κόμβο text. Καθώς ο κόμβο tracker έχει μόνο μία είσοδο, πράγμα που δεν το θέλουμε να αποσυνδέσει ένα κόμβο για να συνδέσει έναν άλλον. Θέλουμε και τους δύο κόμβους συνδεδεμένους πάνω στον tracker για να παίρνουμε την ίδια διαδρομή κίνησης και στα δύο στοιχεία. Άρα το αποσυνδέουμε και συνδέουμε το text όπως ήταν προηγουμένως, για να μην το αλλάξουμε. Η λύση είναι να πάρουμε το mediain 2 και με πατημένο το shift να το συνδέσουμε ενδιάμεσα στο text 1 και στον tracker 1, με έναν κόμβο merge. Το ίδιο θα μπορούσαμε να το κάνουμε επιλέγοντας χειροκίνητα από εδώ πάνω ένα κόμβο merge, αλλά με το shift ανάμεσα σε δύο στοιχεία όπου θέλουμε να συνδεθεί γίνεται αυτόματα. Το αποτέλεσμα είναι με αυτό τον κόμβο να ενωθούν όλα τα στοιχεία επάνω στον tracker. Αφού έχουμε εισάγει το logo μας, μπορούμε από τον κόμβο Merge να μετακινήσουμε το στοιχείο αυτό στο σημείο το οποίο το θέλουμε. Ας πούμε για παράδειγμα κάπου εδώ πέρα. Και από εδώ επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε και το μέγεθός του. Και τώρα ας πάμε πίσω στο Edit Page για να δούμε τι έχουμε δημιουργήσει. Και άμα πατήσω το Play, βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει το tracking κίνησης που επιθυμούσαμε και στα δύο αυτά στοιχεία. Οπότε σήμερα είδαμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα απλό tracking κίνησης με βάση κάποιο αντικείμενο της σκηνής μας και να το εφαρμόσουμε σε κάποιο κείμενο αλλά και σε κάποια εικόνα. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να εισάγουμε οποιοδήποτε στοιχείο θέλουμε και να το κάνουμε να ακολουθάει μια συγκεκριμένη διαδρομή κίνηση, αρκεί να το συνδέσουμε όπω έδειξα επάνω στο εργαλείο Tracker. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και ελπίζω να σα φανεί χρήσιμη η συγκεκριμένη εφαρμογή. Για περισσότερο περιεχόμενο που αφορά το DaVinci Resolve, αλλά και γενικά διάφορες πρακτικές που αφορούν στη δημιουργία βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί τη εγγραφή. Τα λέμε πολύ σύντομα!